8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Μαζί σας και πάλι, δίπλα μου η Ελπίδα. Μην ανησυχείτε, εδώ είναι. Θα μείνει μέχρι τις 9 παρατέταρτο. Θα είναι μαζί μας. Όσο θέλεις. Θα είναι μαζί μας και θα παρουσιάσουμε μαζί την εκπομπή. Λέγαμε προηγουμένως ότι λίγο μετά, αφού τελειώσαν οι εφημερίδες, σας ζαλίσαμε και εσένα με τις τόσες ειδήσεις στις πρώτες σελίδες τους. Όσο και να είναι ενδιαφέρουσες, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Να κάνουμε. Ένα μουσικό διάλειμμα με τη δική μας τη φροντίδα όμως. Έχουμε διαλέξει ρεφρέν από διάφορα τραγούδια που τα έχουμε δέσει με την επικαιρότητα. Mm. Και έχουμε φτιάξει ένα βίντεο κλιπ δικό μας. Ξέρω, το βίντεο κλιπ, σ' άρεσε? Μ' άρεσε. Το βίντεο κλιπ είναι αφιερωμένο στις συνθήκες που επικρατούν, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή στην χώρα μας. Ζέστη, νέφος. Θέλεις λοιπόν ένα τραγουδάκι που θα μας κάνει να δροσίσει λιγάκι την ατμόσφαιρα και να δροσιστούμε κι εμείς? Θα το βάλουμε τώρα, γιατί το απόγευμα θα δροσίσει έτσι κι αλλιώς. Ωραία λοιπόν. Γρήγορα τραγούδι εμείς πριν μας προλάβει ο καιρός. Και 10 πρώτα λεπτά. Δεν ξέρω αν σου άρεσε, αν δροσίστηκες, αν σε δρώσει το τραγούδι, αν σε δρώσαν τα οικολογικά κλιπάκια που έχουμε με τη χελώνα. Είναι μια εκπληκτική στιγμή της εκπομπής που δείχνει και το σεβασμό μας στη φύση και τη φροντίδα μας, έστω μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή. Και με τον τρόπο αυτό περνάμε για κάποια μηνύματα. Κάποια μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Καπνίζεις? Δυστυχώς. Καπνίζεις, Δυστυχώς. Πολύ. Αρκετά, όσο δεν έπρεπε. Όσο δεν θα έπρεπε. Το θέμα είναι ότι δεν καπνίζουμε μόνο εμείς οι μεγάλοι, καπνίζουν και οι πολύ νεότεροι. Έτσι δεν είναι, Μιλτιάδη Μακρύδη? Το άκουσα και αυτό χθες. Το άκουσες, Το άκουσα, ναι, που καπνίζουν περισσότερο οι μικροί πλέον, ενώ εμείς προσπαθούμε να το κόψουμε. Είναι σίγουρο αυτό. Γιατί εμείς καταλαβαίνουμε την διαφορά, ναι, εκείνοι κάνουν τους σπουδαίους. Ελλάδα, σε 29 λεπτά η ώρα θα είναι 9. Δεν ξέρω πώς θα περνάτε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εμείς εδώ με την κυρία Κατερίνα Γιουλάκη περνάμε υπέροχα. Και όταν έχεις μια τέτοια καλεσμένη, με τέτοια τηλεοπτική εμπειρία στη τελευταία ανάλυση, αυτό δεν το είπαμε, πώς να μην τα περνάς καλά? Από πότε κάνετε τηλεόραση? 1970. Δηλαδή σχεδόν από την αρχή της τηλεόρασης. Έχω κάνει και ζωντανή. Και ζωντανή. Και ζωντανή, βέβαια. Οπότε έχετε πλούσια τηλεοπτική εμπειρία και ίσως αυτό οφείλεται στο το γεγονός ότι είσαστε μέσα στο στούντιο άνετοι. Είσαστε, έχουμε κάνει γύρω στις 50-60 εκπομπές από τους πιο άνετους καλεσμένους. Για να μην πω πιο άνετοι και παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Όταν με πάρουν τηλέφωνο και μου πούνε, δηλαδή, εσύ εννοούσες ότι εγώ δεν ήμουν, όχι, εσύ ήσουν. Καταλάβατε. Τι να κάνω. Θέατρο, τι κάνουμε, κάνουμε τίποτα αυτή την εποχή? Ναι, κάνω θέατρο, στο θέατρο Φλωρίντα είμαι. Το ήξερα, αλλά ήθελα έτσι να το ρωτήσω για να βγει όσο δυνατόν πιο όμορφο προς έξω. Για πέστε μας τι κάνετε λοιπόν. Παίζω ένα ελληνικό έργο, Τσιφόρου Βασιλιάδη, Η κυρία, ο κύριος και ο πειρασμός. Εσείς είστε η κυρία? Ναι. Ή ο πειρασμός? Πειρασμός είναι τα λεφτά. Επιμένω σε Έλληνες συγγραφείς, κυρία Παπαδάκη. Και καλά κάνετε. Δηλαδή πιστεύω ότι η γενιά μου, η θεατρική μου γενιά, ευτύχησε να έχουμε τους καλύτερους κωμωδιογράφους της εποχής. Ψαθάς Τσιφόρος Βασιλιάδης, Γιαλαμάς Πρετεντέρης, Σακελάριος Γιανακόπουλος. Ιστορία του θεάτρου. Του θεάτρου. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν να ζηλέψουν, μα πραγματικά, τίποτα από τους... Και είναι και μέσα στην ελληνική πραγματικότητα στην τελευταία. Αντίστοιχους ξένους. Θέατρο... Φλωρίντα. Φλωρίντα, λοιπόν. Ο κύριος, η κυρία και ο πειρασμός. Αντένα. Αντένα από το Σεπτέμβριο. Ναι, Οκτώβριο. Όπου αρχίζει η Σας εύχομαι η καριέρα σας να συνεχιστεί με την ίδια επιτυχία που έχετε φτάσει μέχρι εδώ σήμερα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι ήμουν και θαυμαστή σας. Έχω δει πάρα Ευχαριστώ. Πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Ευχαριστώ. Ελπίζω. Δεν θα ξεχάσω την εποχή της Κοκορόμυελης. Που τότε και για εμάς ήταν και η τηλεόραση τους νεότερους. Όχι του πολύ νεότερου, του νεότερου για την τηλεόραση. Όλοι νέοι δεν είμαστε που λέμε τηλεόραση, τελευταία ανάλυση. Αυτό ήταν καινούργια τηλεόραση και εμείς νέοι είμαστε. Ναι, αυτή η εκπομπή ήταν τρομακτικό. Φοβερή επιτυχία. Ναι.
Λένε τώρα. Σας αποκαλούσαν στον δρόμο κοκορόμια. Και τώρα ακόμα. Και τώρα. Κάνα ταξιτζή σας λέει κοκορόμια. Άρε κοκορόμια. Είσαι η κοκορόμια που παίζεις στην τάδε εκπομπή. Δηλαδή είναι... ξεκινάμε από κοκορόμια. Είσαι η κοκορόμια. Το παιδί της κοκορόμια. Όντως ήμουν έγκυος τότε. Και σας λέγανε το παιδί της Κοκορόμυαλης. Της Κοκορόμυαλης. Το παιδί της Κοκορόμυαλης. Δηλαδή έχει γράψει ιστορία. Πιστεύω ότι ήταν οι εκπομπές και είναι δηλαδή, αλλά είχαμε μεράκι τότε. Παρόλο ότι υπήρχαν δυσκολίες, λένε καμιά φορά για τις ταινίες. Και το παλιό είναι πάντα καλό. Δεν βλέπετε με το ελληνικό κινηματογράφο όλες οι παλιές ταινίες. Γιατί υπήρχε μεράκι τότε, υπήρχε ένας Φίνος τότε που καθόταν με το Κατσαβίδι που λέγανε. Και εμείς είχαμε μεράκι και οι σκηνοθέτες είχαν μεράκι. Και κάτι άλλο, οφείλεται και σε ένα άλλο γεγονός πιστεύω. Ότι δεν είσαστε και τόσο star εντός εισαγωγικών. Είσαστε star στην πραγματικότητα. Δεν είχατε πίσω σας κάποιους οι οποίοι φροντίζανε να σας κάνουν αστέρια για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, μην είναι αυτή η μεγάλη. Με σταμάτησε μία φορά, τώρα πρόσφατα, μία κοπελιά στο δρόμο εδώ στη γειτονιά. Ήταν ξένη. Μου λέει δεν το πίστε. Με έπιασε έτσι, τρόμαξα στην αρχή, μετά λέω τι συμβαίνει. Με έπιανε, μου λέει είσαι εσύ που βλέπω στην τηλεόραση, μίλαγε σπασμένα ελληνικά. Λέω ναι, μα μου λέει εγώ έχω γεννηθεί στην Αμερική, δεν τους βλέπουμε. Δεν είναι εσύ. Δεν θα κλείσουμε σε 5 λεπτά, ειδοποιούν ότι είμαι 5 λεπτά. Είναι παρά 25 ακριβώς, για να μην αγχωνόμαστε, είναι παρά 25 ακριβώς. Άρα έχουμε γύρω στα 12-13 λεπτά μέχρι να κλείσουμε. Παρά 25 ακριβώς. Επειδή έχω και το νου μου και στο κοντρόλ και δεν μπορώ να σας ακούσω και επειδή δυστυχώς πρέπει να είμαι σε διαρκή συνόηση, όλα αυτά θέλω να βγαίνουν ζωντανά προς τα έξω για να φανούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουμε. Δεν ολοκληρώσατε όμως, δεν σας άφησα να ολοκληρώσετε. Ναι, και λέω ότι εμείς στην Αμερική αυτοί οι άνθρωποι δεν κυκλοφορούν. Πώς είναι δυνατόν εσύ να περπατάς ανάμεσά μας. Λέω, μα έτσι είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, εγώ θα πάω για ψάρι. Γίνει αυλή. Εγώ θα πάω. Να πάμε μέχρι το στούντιο του Συντάγματος. Ο Μιλιάδης Μακρύδης έχει ένα καλεσμένο. Ένα καλεσμένο που ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά είναι σε μια υπηρεσία που όλοι εμείς, οι απλοί θνητοί, ίσως και εσείς, έχουμε τις ελπίδες επάνω του. Θέλετε να δούμε τι είναι? Ναι. Τις ελπίδες μας, τις εβδομαδιαίες ελπίδες μας. Ναι. Θέλετε να δούμε τι είναι? Να συνδεθούμε λοιπόν με το στούντιο του Συντάγματος. Ναι Γιώργο, αυτό ήθελα να πω, ότι χθες βράδυ που ήταν η τελευταία μέρα για αυτή την εβδομάδα, γιατί γι' αυτό που μιλάμε, η Τρίτη είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ναι, ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο όμως, Εμένα μου λέει, Γιώργο, δεν έχουμε χρόνο, μιλάς τόση ώρα στην τηλεόραση και μου λέει. Α, ναι, εδώ η θέση μας δεν είναι ανταγωνιστικές. Έχουμε και ένα καλεσμένο εδώ. Λοιπόν, μα δεν είναι. Και το θέμα είναι το εξής, ότι δεν πρόλαβα να πάω να ρίξω το λότο της εβδομάδας. Και ευτυχώς που έχω μαζί μου τον κύριο Παπαϊωάννου, που είναι ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ, ο οποίος νομίζω ότι ίσως να με διευκολύνει, ίσως ξέρω εγώ να του ζητήσω μια χάρη. Μπορώ να ρίξω σήμερα το δελτίο, τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να ρίξω σήμερα το δελτίο? Όχι βέβαια. Με καμία δύναμη, έτσι. Την άλλη εβδομάδα. Ωραία κύριε Παπαϊωάννου, καταρχήν καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ. Στη δικαιοδοσία σας έχετε το προπό, το λότο και το πρώτο τώρα πλέον. Το νέο μας παιχνίδι. Το πρώτο και καλύτερο. Πιστεύουμε να γίνει και αυτό. Πώς και έτσι. Είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που ανταποκρίθηκε η φίλη του ΟΠΑΠ με αρκετά ικανοποιητική κίνηση και πιστεύουμε στην πορεία να πάει πολύ καλύτερα. Αυτό το πρώτο με λίγες κουβέντες, τι ακριβώς είναι? Γιατί εμείς ο κόσμος δεν έχει προλάβει ακόμα. Είναι ναι, ίσως ακόμη υπάρχει μια σύγχυση, δεν το έχουν κατανοήσει το παιχνίδι, το οποίο είναι απλούστατο. Παίζεται και αυτό επάνω στο δελτίο. Όχι και αυτό, παίζεται πάνω στο δελτίο του λότου. Δηλαδή, η προϋπόθεση για να συμμετάσχει στο παιχνίδι αυτό είναι να παίξεις το λότο, αλλά είναι ένα εξάρτητο παιχνίδι. Ναι. Έχει τις δικές του πράξεις, τις δικές του διανομές των κερδών, που είναι σημαντικές διότι διανέμει το 60% των εισπράξεων, σε αντίθεση με το προπό και το λότο που διανέμουν το 45%. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες νικητών, 6 κύριες κατηγορίες και 2 πρόσθετες. Και διανέμει σημαντικά ποσά σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Γι' αυτό έχει, επειδή ακόμη δεν το έχουν κατανοήσει οι παίχτες, όταν το κατανοήσουν θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να καλημερίσουμε και εμείς τον κύριο Παπαϊωάννου από το στούντιο του Συντάγματος. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου. Τι κάνετε, πώς πάμε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μα σε ενημερώσετε για την πορεία του πρώτου. Εγώ θα σας κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις που ήρθαν και τώρα μόλις από το κοντρόλ. Τι γίνεται με τις μηχανές του Λότο, ένα θέμα το οποίο είχαμε δει και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, μάλιστα η απογευματινή είχε ένα θέμα. Τι γίνεται με τις μηχανές του Λότο λοιπόν, που οι τηλεθεατές, φίλες και φίλοι, διαμαρτύρονται ότι δεν εξυπηρετούνται καλά
και ότι δημιουργείται συνωστισμός, ειδικότερα τις τελευταίες μέρες, κατάθεση στο δελτίο του Λότο. Ναι, κύριε Βαράγη, και από την εκπομπή σας στο παρελθόν έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον για χορήγηση αδειών και τα πρακτορία ζητούν δεύτερη μηχανή. Δεύτερη και ακριβώς. Δεν μπορούν να τα αποκριθούν στην κίνηση, ειδικά την τρίτη το βράδυ που είναι η τελευταία μέρα κατάθεση των δελτίων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε στον ΟΠΑΠ. Θα πιστεύω σε λίγες μέρες θα έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση να δώσουμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό. Προς το παρόν συνιστούμε στους φίλους που ενδιαφέρονται για άδειες ότι αυτό θα ανακοινωθεί. Το πότε ο ΟΠΑΠ θα δεχθεί αιτήσεις για χορήγηση άδειων θα το ανακοινώσει επίσημα. Και γι' αυτό να μην σπέρνουν μισθώνουν καταστήματα και έρχονται να υποβάλουν αιτήσεις τις οποίες δεν δεχόμεθα, διότι δεν είμαστε έτοιμοι να προβλέψουμε την αξιολόγησή του.